πλαστικά κοντάκια, πάπια και κοντάκια, πλαστικά μέρη δηλαδή του όπλου και ξύλινα μέρη του όπλου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πραγματικά είναι ένα θέμα αυτό και το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολλές εταιρείες που βγάζουν συνθετικά πλαστικά κοντάκια και πάπιες. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ένα όπλο με συνθετικό κοντάκι και πάπια, το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι είναι πολύ ανθεκτικό σε πτώσεις, σε χτυπήματα και γενικά αν κάποιος κυνηγάει ειδικά σε βραχώδη μέρη, Περδικά ή κακοτράχαλα βουνά και του πέσει το όπλο κάτω, τότε έχει μηδενικές πιθανότητες να του σπάσει το κοντάκι ή η πάπια. Συνήθως αυτά τα πολυμερή πλαστικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη αντοχή στο θέμα της κακομεταχείρισης, της κακουχίας του όπλου. Άλλωστε προέρχονται σαν φιλοσοφία η κατασκευή τους από τα στρατιωτικά όπλα. Όπως βλέπετε ότι όλα τα στρατιωτικά όπλα τα τελευταία 60-70 χρόνια έχουν όλα πλαστικά κοντάκια και πλαστικά μέρη γενικά. Από εκεί λοιπόν προήλθε αυτό και πήγε και στο κυνήγι. Βέβαια, ένα μεγάλο μειονέκτημα των πλαστικών είναι ότι μπορεί να πολυμεριστούν και πολυμερίζονται από τον ήλιο, από τη βροχή, από την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πολυμεριστεί το πλαστικό τους και να αρχίζει να μένει στα χέρια, να φαίνεται δηλαδή στα χέρια ή να γίνει αντιαισθητικό. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Βέβαια, επίσης, να ξέρετε ότι το πλαστικό γδέρνεται, δεν είναι ότι δεν γδέρνεται, απλά μπορεί να μην σπάει, αλλά γδέρνεται. Τα γδαρσίματά του λοιπόν, που μπορεί να δημιουργηθούν από πτώσεις, δεν μπορούν να θεραπευτούν, δεν φτιάχνονται. Θα παραμείνει έτσι με τα γδαρσίματά του. Κάτι που στο ξύλινο κοντάκι δεν το έχουμε αυτό. Σε ένα ξύλινο κοντάκι τα γδαρσίματά του, είτε είναι στην πάπια είτε είναι στο κοντάκι, όλα του τα γδαρσίματα μπορούμε να τα πάμε σε έναν ολοκληρωτικό για να μας κάνει ένα λινέλαιο ή ένα εποξικό βερνίκι, να μας το ξαναφινίρει δηλαδή το κοντάκι και να γίνει καινούριο. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τα πολυμερή πλαστικά. Βέβαια, το μειονέκτημα του ξύλινου κοντακίου είναι ότι έχει ευπάθεια σε σχέση με αυτό το πλαστικό. Δηλαδή, αν πέσει σε ένα κακοτράχαλο βουνό ή αν πέσει κάποιος που κυνηγάει πέρδικα, μπορεί και να ραγίσει ή να σπάσει το κοντάκι ή η πάπια. Έχει συμβεί αυτό. Βέβαια, επισκευάζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτό μας δυσκολεύει. Δεν μας δυσκολεύει. Μπορούμε να πάμε σε έναν οπλουργό, σε ένα καλό οπλουργό και να μας επισκευάσει ένα ράγισμα στο κοντάκι ή στην πάπια ή να αλλάξουμε. Αν δεν θεραπεύεται, είναι βαριά η βλάβη, να αλλάξουμε ένα κοντάκι ή να αλλάξουμε μία πάπια. Από τον αντιπρόσωπο. Να πάμε δηλαδή και να πάρουμε μια καινούργια πάπια ή ένα καινούργιο κοντάκι. Να πούμε βέβαια εδώ ότι και το πλαστικό κοντάκι και η πάπια, κυρίως όμως το πλαστικό κοντάκι, εάν το όπλο δεν διαθέτει φλάτζες αλλαγής κλίσεων, τότε ο πλουργός δεν μπορεί να του δώσει cast-off, cast-on, δηλαδή να του δώσει μια παρέκκληση, ούτε να του ανεβάσει ή να του χαμηλώσει τις κλίσεις του. Θα πρέπει να γίνει μόνο από τις φλάτζες. Αν λοιπόν αυτό δεν έχει φλάτζες, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό από πλουργό. Ενώ αν ήταν ξύλινο, το ξύλινο κοντάκι μπορεί να τροποποιηθεί με όλες τις διαστάσεις που εμείς αναφέραμε. Δηλαδή, να του δώσουμε cast-off, cast-on, παρέκκληση δηλαδή, ή να το σηκώσουμε ή να το χαμηλώσουμε το κοντάκι. Δηλαδή μπορούμε να το μεταποιήσουμε. Ένα πλαστικό δεν είναι εύκολο να μεταποιήσει. Η μεταποίησή του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έως αδύνατη βέβαια θα έλεγα κάποιες φορές. Και βέβαια θα πρέπει να αναφερθούμε και στο θέμα της αισθητικής. Ένα κοντάκι που έχει πλαστικό
ένα κοντάκι με πλαστική πάπια, ένα σετ δηλαδή, πλαστικών νομερών του όπλου, δεν είναι τόσο όμορφο, δεν είναι τόσο καλέσθητο όσο ένα ξύλο καρυδιάς. Ένα κοντάκι από ξύλο καρυδιάς ή μια πάπια από ένα ωραίο και καλό κομμάτι ξύλο καρυδιάς που είναι εντυπωσιακό. Έχει τα νερά του, έχει μια ομορφιά. Η αισθητική του είναι τελείως διαφορετική. Αυτό για πολλούς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ξέρετε, το όπλο είναι ένα προσωπικό αντικείμενο και θέλει κάποιος να το έχει όμορφο. Δηλαδή να το βλέπει και να του αρέσει. Αν κάποιος λοιπόν έχει πολύ έντονα τα στοιχεία της αισθητικής, να το γουστάρει δηλαδή το όπλο του, τότε σίγουρα αυτός θα πρέπει να πάει σε ένα όπλο με ξύλινο κοντάκι και ξύλινη πάπια και μάλιστα να έχει μια καλή καρυδιά. Όλα αυτά και άλλα πολλά διδάσκουμε στην Ελληνική Σχολή Κυνηγητικής Κοπούλης και μπορείτε να έρθετε να τα παρακολουθήσετε σε ιδιαίτερα μαθήματα και να θυμόσαστε ότι η ασφάλεια στο κυνήγι, καθώς και η πρόληψη των κυνηγητικών ατυχημάτων, είναι η υπευθυνότητα όλων μας. Να είστε όλοι καλά.